Αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας σε ένα μαγαζί πιο διακριτικό στα Εξάρχεια, όπου συνήθως δεν τραβά παπαράτσι, φωτογράφους και κοσμικό κοινό, θεωρείς ότι μπορεί να είσαι πιο άνετος και χαλαρός. Τις φωτογραφίες, αν τις δείτε στο site NGR, όπου δεν υπάρχουν έτσι τόσα μπλερ και μπορείς να τις δεις και καλύτερα και να τις ανοίξεις, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και αγκαλιές και μια τρυφερή διάθεση. Εγώ, επειδή έτυχε και την είδα τη Δέσποινα την προηγούμενη εβδομάδα, την είδα πολύ χαρούμενη, την είδα καλά, την είδα χαμογελαστή. Όχι ότι αυτό λέει κάτι, μπορεί να είσαι έτσι επειδή είσαι χαρούμενη με τα παιδιά σου, με τα επαγγελματικά σου. Αλλά αξίζει έναν άνθρωπο όταν χωρίζει και βάζει. Είναι, κλείνει ένα κύκλο να ανοίγει έναν καινούριο. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ, τι δεν σου αρέσει. Δεν είπα δεν μου αρέσει. Ποια είναι η ένστασή σου και κάνει αυτά τα περίεργα. Σοκαρίστηκα, σα λέω. Πώ δεν το πω αλλιώ. Σοκαρίστηκε γιατί. Γιατί δεν σου αρέσει. Και με αυτό που έχει πιο πολύ. Ότι μόλι γυρίσαμε τι διακοπέ, δηλαδή 20 Αυγούστου, το συζητούσατε. Σοκαρίζομαι πιο πολύ. Άρα είναι ένα ειδήλιο, μας λες, είναι που μετρά αρκετούς μήνες από αφού του χώρισαν. Αφού του χώρισαν είναι ένα ειδήλιο, το οποίο ήταν λίγο ως πολύ γνωστό στο χώρο. Okay. Έτσι, απλά από τη στιγμή που κάποιος δεν αποφασίζει να το πει. Πόλη. Να, ή δεν είναι. Υπάρχει ούτε φωτογραφία. Το είχε πρωτοβγάλει Σούλα Γκλάμουρ, αλλά παιδιά, ποια είναι αυτή η Σούλα Γκλάμουρ, τα ξέρει όλα. Να πάρει και αυτή το ξεσκόνο πάνω μετά την Τίνα. Περίμενε, θα σου πω. Μα Σούλα Γκλάμουρ. Έλα, έχει πλάκα. Είναι λίγο σουρεάλ ο ρόλος.